Κόντρα για τη σελήνη. Ρώσοι επιστήμονες σε Πούτιν. Η προσελήνωση των Αμερικανών ήταν ψεύτικη, ενώ η κινέζικη ήταν αληθινή. Στην έκθεση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ταξίδι στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης», λοιπόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε απροσδόκητες πληροφορίες, αναφέρει κρατικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Η τεχνητή νοημοσύνη που παρέχει Google κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι φωτογραφίες της ελληνιακής αποστολής των ΗΠΑ είναι ψεύτικες. Αυτό ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Η διαδικασία ανίχνευσης ψευδών εικόνων σύμφωνα με τον Νικολάη Γερασιμένκο, επικεφαλής της έρευνας δεδομένων στην Sberbank, δείχνει ότι υπήρχε κόκκινο χρώμα σε ορισμένες περιοχές στις φωτογραφίες της NASA από την προσελήνωση την 20 Ιουλίου 1969 και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει ότι ήταν ψεύτικες. Οι Ρώσοι αναφέρουν ότι σχεδόν όλα τα αντικείμενα στη φωτογραφία της Αμερικανικής Ελληνιακής Αποστολής θεωρούνται πλαστά, ενώ οι φωτογραφίες του Κινέζικου Σεληνιακού Ρόβερ προκάλεσαν λιγότερα ερωτήματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Νικολάη Γερασιμένκο τόνισε ότι τα συμπεράσματα έγιναν με βάση πολλές παραμέτρους και ότι αυτή η απόφαση ανήκει σε Αμερικανικό Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ενδιαφέρον, σημείωσε ο πρόεδρος Πούτιν, εκφράζοντας την έκπληξη και το ενδιαφέρον του για αυτό το συμπέρασμα. Αυτό το συμβάν σίγουρα θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα της προσελήνωσης, καταλήγουν οι ίδιοι. Παιχνίδι εντυπώσεων από τη Μόσχα ή κρύβονται πολλά μυστικά από την εποχή του ψυχρού πολέμου? Πάνε 50 χρόνια λοιπόν από όταν οι Αμερικανοί αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν πάτησαν στη Σελήνη, ένα επίτευγμα που παρακολούθησαν από τις τηλεοράσεις τους τότε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι. Το ιστορικό γεγονός γιορτάζεται σήμερα στη ΣΥΠΑ, σε μια περίοδο που η NASA αλλά και Ρωσία, Κίνα, Ινδία προσπαθούν να υφαρπάξουν εδάφη στον δορυφόρο της Γης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.